Καλημέρα από το κρύο Ναύπλιο. Καλημέρα. Την πρώτη πρωτεύουσα του κράτους. Σωστά. Καλημέρα. Κύριε Γκαβέλα, θα μάθουμε επιτέλους τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Κυρία Στεφανίδου, θα επιδιώξουμε με τον Αλέξιο Στεφανάκη να δώσουμε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, εάν τα καταφέρουμε. Θα επιδιώξουμε να συμβάλλουμε στην ανακάλυψη της αλήθειας. Η κυρία κατηγορουμένη, η εντολέας μας, ποτέ δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό της, δυστυχώς, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Και έχουμε πραγματικά ένα σκεπτικό το οποίο είναι παράλογο σε κάποια σημεία του. Δεν κρίνουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Απλώς είναι ένα σκεπτικό το οποίο οπωσδήποτε θα κριθεί μέσα στη δικαστική αίθουσα. Από εκεί και πέρα πραγματικά έχουμε, θεωρώ, κάνει αρκετή δουλειά. Θα τα δείτε στη διαδικασία. Δεν θέλω να αποκαλύψω ακόμη τα όπλα της υπερασπίσεως. Όμως και η ίδια η κατηγορουμένη επιτέλους θα μιλήσει στο δικαστήριο. Κύριε Γκαβέλα, θα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή της ή και παρουσία της στο σημείο του φόνου? Κυρία Στεφανίδου, είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχω υπερασπιστεί, όπου πραγματικά διαρριγνύει τα ημάτια της ότι δεν ήταν εκεί την ώρα που πραγματικά σκοτώθηκε ο άντρας της. Έχει κάποια υποψία, σας έχει μιλήσει ανοιχτά για το ποιος μπορεί να σκότωσε τον άντρα της? Κοιτάξτε, υποψίες υπάρχουν αρκετές. Οι πιθανότητες είναι πολλές, τα κενά της δικογραφίας ακόμη περισσότερα. Θα τα ακούσετε. Υπάρχει ένας μάρτυρας κλειδί, ο νονός του παιδιού τους, που άκουσε το Θανάση, το συγχωρεμένο, να φωνάζει σε μία γυναίκα εκείνη τη στιγμή. Άκουσε δηλαδή μία αντρική φωνή και μία γυναικεία. Να φωνάζει ο Θανάση, θα σε σφάξω, θα σε σκοτώσω. Αυτά, σύμφωνα με το μάρτυρα κλειδί, ήταν τα τελευταία του λόγια. Αυτό το θα σε σφάξω, θα σε σκοτώσω, το είπε τελικά στη γυναίκα του ή όχι? Αυτό, κυρία Στεφανίδου, θα το δούμε στην αίθουσα του κρατηρίου. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να αναδείξουμε. Δώστε μας ένα στοιχείο από αυτά που θα παρακολουθήσουν. Πιστεύω ότι και οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα δικάσουν την υπόθεση μαζί με τους συνόρτους. Το κινητό της Δήμητρας. Ναι. Από την άρση απορρίτου βρέθηκε ποτέ εκεί στο σημείο? Και πότε, ποια ώρα δείχνει? Είναι η ίδια κεραία με την κεραία του χωριού? Βρέθηκε εκεί στην περιοχή? Κοιτάξτε, η Δήμητρα έχει ισχυριστεί από την αρχή ότι δεν πήγε ποτέ στο σπίτι εκείνη την ημέρα.